Όποιος πετάει το σπέρμα του, το κάνει θυσία στο σατανά. Το σπέρμα είναι ζωή. Πετάει ένα παιδί στην ουσία, πάτε. Ναι, το σπέρμα είναι ζωή. Και το σπέρμα θα πρέπει να μπαίνει μέσα στη γυναίκα του ανδρός. Και αν ο Θεός θέλει να τεκνοποιήσει, η γυναίκα τεκνοποιήσει. Αν δεν θέλει, δεν θα τεκνοποιήσει.